ίνος και γυναίκες αποστήσουσι συνετούς, και ο κολόμενος πόρνες τολμηρότερος έστε. Σίτες και σκόλικες κληρονομήσουσιν αυτόν, και ψυχή τολμηρά εξαρτήσεται. Δηλαδή το κρασί και οι ανήθικες γυναίκες μπορούν να απομακρύνουν από το Θεό ακόμη και συνετούς. Αυτός που προσκολάται στις πόρνες θα γίνεται περισσότερο ασύστολος και αδιάνθρωπος. Τον ανήθικο θα τον κληρονομήσουν για φαΐ τους τα σαράκια και τα σκουλίκια, και ο αδιάνθρωπος θα εξαφανιστεί, θα χαθεί. Για να δω. Αλήθεια, έχει την εντύπωση ο συνετός άνθρωπος, αν έχει μία αυτογνωσία ότι είναι συνετός, ότι αυτά τα χωρία της Αγίας Γραφής δεν τον απασχολούν? Εμένα με απασχολούν. Θα το δούμε αυτό. Εάν πει κανείς ότι αυτά δεν με αφορούν, τι τώρα θα πάω να προσκοληθώ σε πόρες γυναίκες και θα τις αφήσω αυτές να μου φάνε την ψυχή και το σώμα και τα χρήματα, και θα πέσω που θα πέσω. Αν το πει κανείς αυτό, στερείται μιας αληθινής αυτογνωσίας, αλλά και γνώσεως του τι συμβαίνει με τους άλλους ανθρώπους. Σημαίνει, δεν παρατηρείς μέσα στην κοινωνία τι γίνεται, δεν το έχεις προσέξει αυτό. Αν κανείς δεν προσέξει και έχει αυτοπεποίθηση, όπως ο Απόστολος Πέτρος, εστερεί του αυτογνωσίας, είχε αυτοπεποίθηση και έπεσε στην άρνηση του διδασκάλου του. Αν λοιπόν κανείς δεν προσέξει λίγο-λίγο, με κάποιες συντροφιές, μπορεί να παρεκκλίνει και στην πορνεία ή στη μοιχεία ή και στα εινοπνευματώδη. Ήρθε μία κοπέλα, δεν την ήξερα την κοπέλα, δεν εξομολογήθηκε, όχι, απλώς ήθελε να με ρωτήσει. Μου λέει, τον πατέρα μου τον γνωρίζετε? Λέω, δεν τον ξέρω, ούτε σένα σε ξέρω. Ο πατέρας μου, λέει, ζει άσω των βίων τώρα. Μπα, πως και έτσι? Μήπως, ρώτησα μερικά πράγματα. Λέω, παιδιά μου, δεν τον ξέρω τον πατέρα σου, ούτε σένα ξέρω, ούτε τη μητέρα σου ξέρω. Πρώτη φορά έρχεσαι, μου λες αυτά τα πράγματα. Έφυγε. Σκέφτηκα και είπα, βέβαια δεν το λέω με σιγουριά αυτό, μπας και είδε ο τάδε, είπα, και υπάρχει πιθανότητα να είναι ο τάδε, τον οποίον βεβαίως έχω μερικά χρόνια να δω, και πολύ φοβούμαι ότι είναι ο τάδε. Δεν είμαι σίγουρος, υποθέτω. Και είπα, αλήθεια αυτός ο άνθρωπος? Άκουγε τις ομιλίες, ήταν σπουδαίος άνθρωπος, ήταν. Να ξέπεσε, να εξέκλεινε, λες, είπα. Και με έπιασε μια λύπη. Ποιος μας λέει λοιπόν ότι δεν μπορούμε να ξεπέσουμε? Και εσείς που ακούτε και εγώ που σας ομιλώ. Όλοι μπορούμε να ξεπέσουμε. Γιατί? Γιατί είμαστε άνθρωποι. Και κάθε άνθρωπος έχει το ευόλιστον, το εύκολο γλίστριμα. Μη πει κανένας ότι σε μένα δεν θα συμβεί αυτό. Ποτέ να μην το πει κανείς αυτό το πράγμα, γιατί δείχνει, όπως σας είπα, απουσία αυτογνωσίας. Αλλά πολύ δε παραπάνω όταν το εινόπνευμα μπορεί να γίνεται κακός σύμβουλος, και όταν στην εποχή μας χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα σκληρά εινοπνευματώδη. Δεν πίνουν πια το κρασί των 12-13 βαθμών,
αλλά πίνουν εινοπνευματώδη ποτά των 40, 50, 60, 70, 80, 90% κοντά στο εινόπνευμα. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Είναι δυνατόν λοιπόν όταν κανείς είναι υπό την επίρρεια εινοπνευματωδών ποτών, είναι δυνατόν ποτέ κάποτε να μην αρχίσει να παραλύει η βούλησή του? Και βεβαίως εξεδετερούται, αχρηστεύεται και οι σκέψεις. Γιατί φθείρεται ο εγκέφαλος, που είναι φορέας της σκέψεως. Γιατί λοιπόν δεν θα μπορούσε κανείς σιγά σιγά να πάθει όλα αυτά τα κακά? Και πρέπει και μετά να αρχίσει να πέφτει σε ασωτίες, πορνίες, μοιχείες, αν είναι παντρεμένος άνθρωπος και ό,τι άλλο. Να μην ξεχνάμε ποτέ εκείνο το οποίο λέγει Όσιος δήλος ο Συναίτης: μη θαρίσεις εις τον δαίμονα της πορνίας έως θανάτου σου. Το χωρίον αυτό, το πατερικό, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Μη πάρεις θάρρος εις τον δαίμονα της πορνίας. Όταν λέει έως θανάτου σου, σημαίνει ότι είσαι 100 χρονό, βάζω 100, γιατί ζούμε πιο κατά από τα 100. Αν ζούσαμε 100 χρόνια, θα βάζα το 110, θα βάζα το 120. Μη πεις ότι δεν κινδυνεύω. Κάποτε ένας ηλικιωμένος έλεγε: α, εγώ δεν παθαίνω τίποτα. Εγώ είμαι παλιά τσιμινιέρα. Τσιμινιέρα θα πει καπνοδόχος. Και του απήντησε εκείνος που κουβέντιαζε μαζί του: ακριβώς οι παλιές τσιμινιέρες παίρνουν ευκολότερα φωτιά. Ναι. Σας βεβαιώνω, είναι μια κουβέντα που την έκανα κάποτε με την αδελφή μου, πολύ πολύ πριν γίνω κληρικός. 20 χρονών ήμουνα, κάπου εκεί. Της λέγω, αν έπρεπε να σε εμπιστευθώ σε κάποιον, σε ποιον μπορούσα εμπιστευτώ, σε έναν νέον φρόνημον ή σε έναν ηλικιωμένο γέρο άνθρωπο που ίσως δεν έχει ζήσει καλά στη ζωή του? Και της είπα: εις τον φρόνημον νέον, διότι ο ηλικιωμένος άνθρωπος που έμαθε άσχημα είναι μουρτάρης. Και πώς ακούω τέτοια, ναι, ακόμη να πειράζουν παππούδες και τα εγγονάκια τους και τα γόρια τους και τα κορίτσια. Ναι. Ή αν δεν τα πειράξουν, να τα διδάσκουν βρώμικα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, το θέμα της ηθικής με τη στενή σημασία δεν γνωρίζει όρια ηλικίας. Μη πούμε λοιπόν ότι εγώ είμαι ηλικιωμένος, ότι εγώ γέρας, ότι ξέρω εγώ. Τίποτα από όλα αυτά. Και ακόμη λέγει πάλι στο, είναι στο κεφάλαιο περί προσευχής, ο Άγιος Όσιος Νήλος: καν με τα Θεού δοκής είναι φυλάτου των της πορνείας δαίμονα. Και αν ακόμη νομίζεις ότι είναι μαζί σου ο Θεός, φυλάξου από τον δαίμονα της πορνείας. Έχει δίκιο, παμέγιστο δίκιο. Ξέρετε ότι τον Λότ και τη γυναίκα του τους κρατούσαν οι δύο άγγελοι από το χέρι εις τύπων του της Αγίας Τριάδος ήσαν, και μάλιστα εδώ οι δύο εις τύπων Θεού Λόγου και Αγίου Πνεύματος, και ότι από το χέρι που την κρατούσε ο άγγελος γύρισε πίσω και κοίταξε η γυναίκα του Λότ και έγινε στήλη αλατιού. Πολύ ορθό αυτό που λέγει Όσιος Νήλος. Πολύ ορθό. Εγώ θα πω ένα άλλο παράδειγμα. Μες στην εκκλησία που υποτίθεται ότι είμαι θα κοντά στο Θεό, δεν υπάρχει περίπτωση πειρασμού, σαρκικού πειρασμού? Και εφόσον ξέρουμε ότι υπάρχει, τότε θα λέγαμε: κι αν ακόμη νομίζεις ότι είσαι με το Θεό κοντά, φυλάξου από τον δαίμονα της πορνείας.
Μη μου πείτε αγαπητοί ότι είμαι υπερβολικός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να μην πω εκείνο το νεοελληνικό, ότι αν θέλεις να φυλάξεις τα ρούχα σου, πρόσεχε, για να φυλάξεις, να κερδίσεις τα μισά. Ακούστε, τα μισά. Όχι όλα, τα μισά. Ακόμη ο Θεός διαμαρτύρεται για το λαό του και λέει για του προφήτου Οσιέ: «Πορνεία και ίνον και μέθισμα εδέξατο καρδία λαού μου». Η καρδιά του λαού μου δέχθηκε την πορνεία και το κρασί και μέθησε με αυτά τα δυο. Γιατί τι είναι η ανηθικότης? Είναι μία μέθη. Ο δε παροιμιαστής, λέει το βιβλίο των Παροιμιών, λέγει: «Ακόλαστον ίνος». Ο ίνος περιέχει μέσα του την ακολασία, αληθέστατο. «Και υβριστικόν μέθη». Και η μέθη περιέχει την ύβριν, αληθέστατο. «Πας δε άφρον τι ούτη συμπλέκεται». Κάθε δε άμυαλος άνθρωπος με αυτά συμπλέκεται. Και επειδή η εποχή μας είναι εποχή ειδονιστική, και είναι ειδονιστική επειδή ευημερούμε, γι' αυτό το λόγο ας προσέχουμε. Η ευημερία είναι ένα αγαθό του Θεού, αλλά στα χέρια ανθρώπων μη πνευματικών γίνεται η ευημερία πάντοτε ένα δίκοπο μαχαίρι. Γιατί δεν γίνεται καλή χρήση? Βλέπετε στις ευχές του γάμου: «Ευχόμεθα εις τους νεονύμφους να έχουν όλα τα αγαθά, οι αποθήκες τους να είναι γεμάτες». Λέει ο Θεός ο ίδιος στο λαό του: «Και όταν τηρήσετε τις εντολές μου, τότε από τις αποθήκες σας θα βγάζετε παλαιά παλαιών». Θα το λέγαμε έτσι: περσινά και προπέρσινα. Δηλαδή δεν θα έχουν φαγωθεί. Θα είναι τόση πολύ η ευημερία σας. Ποιος τη δίδει την ευημερία? Ο Θεός. Εφόσον όμως κανείς είναι πνευματικός άνθρωπος, τότε δεν κινδυνεύει. Αν όμως δεν είναι πνευματικός άνθρωπος, τότε η ευημερία γίνεται γι' αυτόν ένας τρόπος να χαθεί. Γι' αυτό πάλι ο παροιμιαστής συμβουλεύει: «Μεταβουλής πάντα ποιη, μεταβουλής εινοπότη». Πάντοτε λέγει: «Με σκέψη κάνε τα πάντα». Με σκέψη πίνε και το κρασί. Με σκέψη. Με πειράζει, θα μεθύσω? Μέθη, ξέρετε, μέθη δεν είναι όταν αρχίζω να χτυπιέμαι, να φωνάζω, να λέω ασχημίες και άλλα πράγματα. Δεν είναι αυτό η μέθη. Η μέθη ξεκινάει από τη στιγμή που θα ζαλιστώ. Έτσι τουλάχιστον θα μας το λέγανε οι γιατροί. Μόλις αρχίσει η ζάλη, έχουμε τη μέθη. Δεν πρέπει να φτάσουμε εις αυτήν το πρώτο σύμπτωμα της μέθης. Όχι. Με πειράζει ένα ποτήρι κρασί, να βάλω μισό. Αυτό θα πει: «Μεταβουλείς πάντα ποιη». Όλα να τα κάνεις με σκέψη. Και με σκέψη να πίνεις και το κρασί σου. Ακόμη ο παροιμιαστής λέγει, σήμερα τον πολύ επεστράτευσα, θα έλεγα, το βιβλίο των Παροιμιών: «Μη δώσ γυναιξή σον πλούτον». Μη δώσεις, λέει, στις γυναίκες τον πλούτον σου. Αχ, πώς είναι εκείνη, αγαπητοί μου, που είναι φιλογίνης. Φιλογίνηδες, να το πω έτσι πιο απλοϊκά. Δηλαδή, που αγαπάνε τις γυναίκες. Αμέσως γυρίζουν να κοιτάξουν μια γυναίκα. Αμέσως. Τα μάτια πάνε εκεί. Πόσοι έχουν χάσει και εξανεμίσει την περιουσία τους σε αυτήν την υπόθεση. Πώς. Γι' αυτό λέγει εδώ, και ξέρετε, για να κερδίσει μια γυναίκα ένας τέτοιος φιλογίνης, η λέξη βρίσκεται στο βασιλείο,
στο Άλφα Βασιλείων που αναφέρεται εκεί για τον Σολομώντα, όπως υπάρχει και η έκφραση θερμή ψυχή, είτε φιλογίνης είτε θερμή ψυχή, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι, να το πω, ο γυναικάς που δεν αρκείται εις τον γάμον του, αλλά κοιτάζει πάντα μια ξένη γυναίκα. Πρόσεξε, λέγει εδώ, μη σου φάνε τα λεφτά σου οι γυναίκες, λέει ο σοφός παροιμιαστής. Δηλαδή, μη δώσεις διά της ανηθικότητος τον πλούτο σου, και τότε και εσύ βρεθείς φτωχός και το σπίτι σου βρεθεί φτωχό. Πλούτος τι είναι εδώ? Βέβαια τα περιουσιακά στοιχεία είναι τα χρήματα. Όμως πρέπει να σας πω ότι πλούτος είναι και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο τα χρήματα που έχουμε, αλλά είναι και ο πλούτος που λέγεται κατ' εικόνα Θεού. Αυτό που είμαι, όχι αυτό που έχω, αυτό που είμαι. Αυτό μπορεί να σπαταληθεί, όπως και ο άσωτος Υιός, έτσι θα ερμηνεύαμε την παραβολή, εσπατάλησε, λέει, την ουσία του πατρός του, δηλαδή την περιουσία. Και ποια είναι η περιουσία του πατρός? Το κατ' εικόνα. Όταν σπαταλήσει ο άνθρωπος αυτό το κατ' εικόνα του Θεού, ζώντας άσωτα. Άνθρωπε, σπαταλάς ό,τι αγαθόν, ό,τι ευγενές σου έχει δώσει ο Θεός, το σπαταλάς στην ανηθικότητα. Έτσι λοιπόν ο ειδονιστικός άνθρωπος σπαταλά την ουσία αυτού και απέχει, βεβαίως απέχει, από του να είναι πνευματικός άνθρωπος. Όπως ο καπνός, λένε οι πατέρες, διώχνει τις μέλισσες, κατά τον ίδιο τρόπο η ανηθικότητα απομακρύνει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορεί κανείς να είναι πνευματικός άνθρωπος, να έχει το Πνεύμα του Θεού και να είναι παραδομένος εις την ανηθικότητα.